Εγκαταλείπουν τη γη όπου μεγάλωσαν και έζησαν όλοι τους τη ζωή οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, σύμφωνα με το σύλλογο της περιοχής. Μετά τον ισχυρό σεισμό του Σεπτεμβρίου, τα προβλήματα έγιναν βουνό και πολλοί αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Στο Αρκαλοχώρι, μόνο για το Αρκαλοχώρι, το οικοδομικό συγκρότημα λόγω μέσω απογραφής που ήταν 4.300 πριν στην προηγούμενη απογραφή, τώρα έχουν απογραφεί μέχρι τώρα 2.700. Αυτή περίπου 1.500-2.000 κόσμος που έχει φύγει, που έχει πάει. Θα πρέπει λοιπόν να επιστραφούν. Τα κίνητρα που δίδονται αυτή τη στιγμή μέσω ΦΕΚ είναι αποτρεπτικά στο να παραμείνει ο πληθυσμός στην περιοχή. Ότι ένα μεγάλο μέρος ζητάει να επιστρέψει, αλλά θέλει κάποιες προϋποθέσεις για να επιστρέψει. Αυτά νομίζω ότι δεν ευστοθούν, γιατί δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει τέτοια στοιχεία. Τη στιγμή που θα βρούμε στοιχεία και θα ξέρουμε τι μας γίνεται, θα λέμε και την άποψή μας ακριβώς. Ταυτόχρονα μπορεί να ολοκληρώθηκε η πληρωμή 5.000 δικαιούχων, υπάρχουν όμως άλλοι τόσοι που δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ. Περιμένουν τα χρήματα αυτά για να χτίσουν τη ζωή τους από την αρχή, αφού έχασαν τα πάντα μέσα σε λίγες στιγμές. Αυτή τη στιγμή πάνω από 5.000 κόσμος απλήρωτοι τελείως, ναι μεν έχουν πληρωθεί 5.000, αλλά οι υπόλοιποι 5.000 δεν έχουν πάρει μια δραχμή. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν πάρει χρήματα μέχρι τώρα. Εκεί πρέπει να εστιαστούμε, στο πώς θα δοθούν κίνητρα στον κόσμο να σταματήσει η ροή να φεύγει. Δεν μπορεί να βλέπει μια ρογμή, εγώ που είμαι από τη Βόρεια, να λέω ένα παράδειγμα που βλέπω τα δήματα, μια ρογμή να καλέσω το κοιμάκι εκεί να πάω να βλέπει τη ρογμή. Ρογμές έχουν όλα τα σπίτια. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Τα προβλήματα των σεισμόπληκτων τέθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο Αρκαλοχωρίου, παρουσία των δημοτικών αρχών, βουλευτών, εκπροσώπων φορέων και της Εκκλησίας. Προτεραιότητα για την επόμενη μέρα παραμένει το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής που θα εκπονηθεί. Πολεοδομική ανασυγκρότηση της περιοχής, σοβαρότατο, και πάμε τώρα που θα κουμπώσουμε, γιατί θα δημοπρατηθεί το τοπικό χωρικό. Και θα δούμε πώς θα κουμπώσει αυτό με το πολεοδομικό σχέδιο. Η στελέχος του ΔΑΕΦ, γιατί δεν θα μπορέσει να προχωρήσει την διαδικασία, θα έχουμε μια κολλησία αργία. Τα κτίρια μικρής κλίμακας, που έχουν υποστεί μικρής κλίμακας ζημιάς, θα πρέπει αυτά να αποζημιωθούν με διαφορετικό τρόπο και όχι σύσταση φακέλου, για να αποδεσμευτούν οι άνθρωποι και να προχωρήσουν.